Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους έστω και με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Πήραμε πολύ νωρίς ιδιαίτερα τολμηρά μέτρα και τα οποία πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει. Έχουμε μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι τα περιστατικά μειώνονται, οι αριθμοί των κρουσμάτων που νοσηλεύονται στις αστικές μειώνονται, οι θάνατοι δυστυχώς, κάθε θάνατος είναι και μια τραγωδία, αλλά σίγουρα τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα με τα νούμερα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Η σκληρή δουλειά βέβαια ξέρουμε ότι είναι ακόμα μπροστά μας. Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και με τον αρμόδιο υπουργό και με τον αρμόδιο υφυπουργό, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το εξαιρετικό ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και μια σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο εγχώριας έρευνας στην αντιμετώπιση της μάχης κατά του κορονοϊού, και χαίρομαι πράγματι που έχουμε αυτή τη στιγμή αυτήν την εμβληματική δράση ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί με επικεφαλής έρευνας τον κύριο Δερμιτζάκη και τον κύριο Γοργούλη, τους οποίους θέλω και να ευχαριστήσω προσωπικά και πάντα και με την συνεργασία του Σωτήρη του Τσιόδρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει και τις δυνάμεις 10 μεγάλων ιδρυμάτων της χώρας, πολλοί εκ των οποίων εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τις ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες που καταθέσατε στον δημόσιο διάλογο που είχαμε προκειμένου να διαμορφώσουμε αυτήν την πρόταση. Να σας πω πόσο περιμένουμε όλοι με μεγάλη προσδοκία τα αποτέλεσματα της ερευνητικής σας δουλειάς και να σας συγχαρώ και πάλι για ό,τι έχετε κάνει. Και να δώσω τον λόγο, φαντάζομαι, πρώτα στον υφυπουργό να πει δύο κουβέντες και στη συνέχεια στους υπεύθυνους, στους επικεφαλείς της έρευνας, στους να περιγράψουν με λίγο πιο απλά λόγια αυτό το οποίο είναι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας πω ότι είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2 προτάσεις, τις οποίες η συζήτηση που είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κυριαζή, είχαμε πει ότι θα ήταν καλό να βγει μια εμβληματική δράση, το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, να δούμε ποια μπορεί να είναι η δική μας η ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπιση της χώρας του κορονοϊού. Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τσακίρη. Προχωρήσαμε την διαδικασία για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Έχουν ενοποιηθεί 2 προτάσεις και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η επιστημονική απάντηση της Ελλάδος ή η επιστημονική πρωτοβουλία, πιο σωστά, της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι δεν πάμε να βρούμε το εμβόλιο για τον κορονοϊό, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω, να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις, αλλά είναι μια πολύ σημαντική έρευνα η οποία θα βοηθήσει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την αντιμετώπιση του και για κάποιες επιπτώσεις του κορονοϊού. Από εκεί πέρα, και εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συμμετεχόντων, όλους τους φορείς και τους επικεφαλείς των φορέων που δεν βρίσκονται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Αυτά από την δική μου πλευρά μου. Ωραία. Να ακούσουμε από τον κύριο Δερμιτζάκη και τον κύριο Γοργούλη τη δικιά τους άποψη, και καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα και ενός σχετικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ προφανώς για την τηλεδιάσκεψη αυτή, αλλά και για την ευκαιρία, και όχι μόνο εσάς, αλλά προφανώς και τον Υφυπουργό και τον
και τον Υφυπουργό Επενδύσεων, όπως και τον Υπουργό Ανάπτυξης, που έδωσε την ευκαιρία σε αυτό το πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί. Να πω ευχαριστώ εκ μέρους και της ερευνητικής κοινότητας, γιατί πιστεύω ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα να εκφράζει την ερευνητική κοινότητα γενικότερα και μάλιστα δίνει ακριβώς αυτό το συμβολισμό που χρειάζεται, ότι η ερευνητική κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τη δημιουργία γνώσης, όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε για αυτό τον ιό, όπως και για άλλους ιούς ή λοιμώδη νοσήματα που θα προκύψουν στο μέλλον, αλλά πιθανότητα να δώσει και λύσεις οι οποίες δεν είναι ίσως αναμενόμενες. Καταρχήν να πω ότι αυτό το πρόγραμμα έχει δύο πλευρές οι οποίες είναι πολύ καλά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ένα κομμάτι το οποίο αφορά σε περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση εξετάσεων οι οποίες μπορεί να γίνουν στα ερευνητικά ιδρύματα, για τα οποία νομίζω ο κύριος Γουργούλης μπορεί να μιλήσει περισσότερο. Εγώ να μιλήσω για το δεύτερο κομμάτι, το οποίο σίγουρα έχει περισσότερη ερευνητική διάσταση, με την έννοια ότι πάμε να καταλάβουμε τα γονιδιακά χαρακτηριστικά του ιού, όπως και τα γενετικά χαρακτηριστικά των ασθενών, οι οποίοι έχουν διάφορα επίπεδα σοβαρότητας, μέχρι καμιά φορά και το θάνατο. Και παρόλο που η κατανόηση αυτών της γενετικής προδιάθεσης κατά κάποιο τρόπο μας δίνει σίγουρα ερευνητικές γνώσεις, μπορώ να πω ότι δεν αποκλείεται να μας δώσει και εκπλήξεις όσον αφορά την επιτόπιση του ιού. Αυτό το ξέρουμε γιατί έχουμε δει ανάλογα παραδείγματα στον ιό του AIDS, το HIV, στους ιούς της υπατήτηδας, όπου υπάρχουν ευκαιρίες να βρούμε στόχους μοριακούς, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν φαρμακευτικές λύσεις. Και στο βαθμό που το να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους είναι σχετικά γρήγορο, γιατί μπορεί να συμβεί, μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις όσον αφορά την έβρεση κάποιου φαρμάκου που δεν έρχεται από τις άλλες προσπάθειες που γίνονται τώρα. Αυτό όμως που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι πέρα από το άμεσο ερευνητικό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα προκύψει ένα επίπεδο συνεργασίας και υποδομών, οι οποίες στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για λοιμώδη νοσήματα, αλλά και για πολλές άλλες προσπάθειες στον τομέα της υγείας και ευρύτερα μπορεί να κάνει η χώρα. Επομένως, θα ήθελα να συγχαρώ τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης να λάβει μια τέτοια απόφαση που είναι πρωτοπόρα παγκοσμίως. Μπορεί η Ελλάδα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο παγκοσμίως σε τέτοια ερευνητικά προγράμματα, διότι υπάρχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ξεκινάνε σε 2-3 άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια καταπληκτική ομάδα και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να προβάλλουμε αυτό το ερευνητικό δυναμικό, το οποίο σε χρόνια που ήταν δύσκολα ίσως να μην είχε τη δυνατότητα να εκφράσει όλες τις δυνατότητές τους. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που δίνεται κυρίως σε Έλληνες ερευνητές και θα αφήσω τους συναδέλφους μου να πούνε περισσότερα. Κύριε Γουργούλη. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς εσάς προσωπικά, τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, για την εμπιστοσύνη με την οποία αγκαλιάσατε αυτή τη συλλογική προσπάθεια των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Είναι μια μοναδική συλλογική προσπάθεια. Τα αντανακλαστικά ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Ομολογώ ότι έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από το εξωτερικό που έχουν εκπλαγεί με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε λειτουργήσει. Και ο Μανώλης θα ξέρει ότι πολλά μεγάλα κέντρα έχουν ήδη ζητήσει πρωτόκολλα τα οποία εμείς έχουμε αναπτύξει. Και όπως είπε και ο Μανώλης και γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, έχει δύο βασικά φάσεις το ερευνητικό αυτό πρωτόκολλο, το πρόγραμμα. Πρώτα, την ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα εγχωρίων διαγνωστικών δοκιμασιών, τεστ, μοριακών και ανοσολογικών. Είχαμε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να τα πούμε και κάτι δία όταν είχαμε μιλήσει για την ανάπτυξη όχι μόνο της μοριακής μεθόδου για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού, αλλά για την ανάπτυξη αντισωμάτων, και ευελπιστούμε αυτή τη στιγμή μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχουμε στα χέρια αυτά τα όπλα. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο ανέπτυξε ο Μανώλης, αφορά την αλληλεπίδραση αυτού που λέμε γενώματος ξενιστή. Οι πληροφορίες τις οποίες θα πάρουμε από αυτήν την διαδικασία θα είναι όχι μόνο σημαντικές για αυτόν καθεαυτό τον ιό, αλλά μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια
θα ενισχυθεί όλος ο ερευνητικός ιστός της χώρας και ξέρετε πολύ καλά ότι ποτέ μια χώρα η οποία έχει τεχνογνωσία δεν χάνεται. Αυτά έχω να πω και θέλω να σας ευχαριστήσω. Και αφού προσθέσω εγώ πόσο σημαντικό είναι από τη δικιά μου πλευρά και καθώς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πια την δεύτερη φάση του σταδιακού ανοίγματος της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, να έχουμε πρόσβαση σε αξιόπιστα τεστ και μοριακά, αλλά και τεστ αντισωμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα νέα ενδεχόμενα περιστατικά, να τα απομονώνουμε, ώστε να μην επαναλάβουμε την φάση της γρήγορης διάδοσης της επιδημίας. Για μένα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι απολύτως καθοριστικό και οποιαδήποτε πρόσθετη εγχώρια αξιόπιστη τεχνογνωσία μπορεί να προσθεθεί στο ήδη ισχυρό οπλοστάσιο το οποίο διαθέτουμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον για μοριακά τεστ, θα είναι εξαιρετικά σημαντική για την επόμενη φάση. Ποιος θα ήθελε να λάβει τον λόγο από τους συμμετέχοντες, για να μην κάνω εγώ πάντα τον άχαρο ρόλο του συντονιστή. Έλα, Υπουργέ μου. Λοιπόν, να πούμε εμείς με τον κύριο Τσακίρη που είμαι εδώ, ότι κύριε Πρόεδρε, όταν λάβαμε από τον αρμόδιο υφυπουργό και τον κύριο Γενικό Γραμματέα την πρόταση, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να την εγκρίνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί η Ελλάδα δεν θα ήταν ωραίο να απουσιάζεται και από την επιστημονική μάχη αντιμετώπισης του κορονοϊού. Ο κ. Σακής φρόντισε να γίνουν οι σχετικές κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα είμαστε... Σε ποια φάση είμαστε, Γιάννη, τώρα. Νομίζω... Ναι, το πρόγραμμα αυτό για προκειμένου να προχωρήσει πολύ γρήγορα έχει μπει για χρηματοδότηση στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Θεωρώ ότι μάλλον αύριο θα έχω την τελική έγκριση. Οπότε, θεωρητικά, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Θα ενημερώσουμε τον κύριο Δήμα και τον κύριο Κυριατζή. Οπότε, έχει μπει στον δρόμο του. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επιστήμονες, κύριε Πρόεδρε, που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και που βγάζουν Ελλάδα ως προπρόσωποι γενικώς σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που ανέα πλανήτης. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ μου. Εγώ χαίρομαι που μέσα σε έτσι, μέρες ή εβδομάδες έγιναν πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες θα χρειαζόντουσαν μήνες, αν όχι χρόνια, με τους ρυθμούς τους συνηθισμένους με τους οποίους κινείται η χώρα μας. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κεκτημένο της κρίσης, ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους, να αναλαμβάνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να γίνονται μεγάλες αλλαγές με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την τηλεδιάσκεψη, αλλά και για την ταχύτητα με την οποία όλοι κινηθήκατε. Να πω και ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ και στα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα τα οποία σε έχουν σηκώσει και σηκώνουν και ένα μεγάλο βάρος των καθημερινών ελέγχων οι οποίοι γίνονται, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της πορείας της πανδημίας στη χώρα μας. Να σας πω πόσο προσμένω στα αποτελέσματα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι η αρχή και το παράδειγμα μιας πολύ πιο γόνιμης εργασίας μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια, καλή αρχή και καλή δουλειά και καλή Ανάσταση βέβαια και καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους.